Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα κύριε Καλησπέρα Βασκοπάκη. Κύριε Ανακατσιανάκη και καλησπέρα και στους αγρότες σας. Χρόνια σας χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά επίσης και σε εσάς. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Είστε ο πρώτος πρόεδρος αυτού του νέου πια νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στο οποίο έχει Ακριβώς. μετατραπεί το ναι. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Έχετε αναλάβει? Όχι. Κοιτάξτε, έχει δημοσιευθεί στο φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως, οπότε έχω αναλάβει την ερχόμενη εβδομάδα. Έχω ήδη μιλήσει με μέλη του Συμβουλίου, καθώς και με την κυρία Χριστουλάκη, τη νέα Γενική Διευθύντρια, και θα είμαι εκεί την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να ενημερωθώ, να δω τους εργαζόμενους, να μιλήσω μαζί τους. Έτσι. Ναι, πέντε ουσία λοιπόν. Και να κάνουμε και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο κάποια στιγμή. Μάλιστα. Γνωρίζετε βέβαια κύριε Χρυσπολάκη ότι το κλίμα δεν είναι το ιδανικότερο. Όχι μόνο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αλλά σε αυτό θα επικεντρωθούμε. Το γνωρίζω και μάλιστα έχω παρακολουθήσει το τι διαμείβεται. Παρακολούθησα μάλιστα προχθές, υπέπεσε στην αντίληψή μου και μία συνέντευξη που δόθηκε από μία αρχαιολόγο και έναν εκπρόσωπο Επιτροπής Αγώνα εργαζομένων στις 25 πρώτου του 2023, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην ιδιωτικοποίηση του μουσείου. Βέβαια θα γνωρίζετε, υποθέτω, είμαι βέβαιος, ότι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου των πέντε μουσείων θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθή. Το επαναλαμβάνω, έτσι, αμισθή. Όπως πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι είναι... Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το τι πρόκειται να συμβεί στο μουσείο, δηλαδή... άσχετα με τη Βέβαια. Θέση. Μα θα προχωρήσω να σας πω ότι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε από το 1997, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, η Εθνική Πινακοθήκη από το 1900, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Πρέπει να ξέρετε ότι οι δύο κυβωτοί του ελληνικού πολιτισμού, δύο κυβωτοί συγκεκριμένοι, η κυβωτός του κυκλαδικού πολιτισμού, δηλαδή το Κυκλαδικό Μουσείο, αλλά και του νεότερου ελληνικού πολιτισμού, το Μουσείο Βενάκη, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Ναι, είναι ιδιωτικά μουσεία αυτά. Όχι, δεν είναι ιδιωτικά μουσεία. Παίρνουν κρατική χρηματοδότηση. Κοιτάξτε, έχουν χρηματοδότηση και κρατική, αλλά έχουν χρηματοδότηση βεβαίως από δωρητές, αλλά έχουν χρηματοδότηση και από τα μουσεία και από την πολιτεία. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά τα οποία έχουν, τα αποθέματα που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα μουσεία, δεν μπορούν να φύγουν και να διατεθούν όπως θέλουν τα διοικητικά συμβούλια, αλλά μετά από απόφαση των διοικητικών συμβουλίων αποφασίζει ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Έτσι. Διότι άκουσα και το εστράπελο ότι εμείς θα δανείσουμε το δίσκο της Φεστού για να βγάλουμε χρήματα. Έτσι. Επειδή με το που ανακοινώθηκε κύριε Χρυσπολάκη ότι θα αλλάξει το καθεστώς λειτουργίας αυτών των πέντε μουσείων, έγιναν και αρκετές ανακοινώσεις το ποιος είναι ο ορίζοντας, ποιο είναι το όραμα, αν θέλετε, του Υπουργείου Πολιτισμού, της κυβέρνησης, ως ναι. προς τις αλλαγές αυτές. Ναι. Ένα θέμα που και εμείς το ρωτήσαμε σε αρκετούς καλεσμένους μας, γιατί δώσαμε λόγο σε αρκετούς που ήταν και υπέρ και φυσικά κατά αυτής της αλλαγής, στάθηκα σε πολλά και διάφορα, όπως το γεγονός ότι θα μπορούσε μία αρχαιότητα, αν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να φεύγει στο εξωτερικό, να δανείζεται ή να δημιουργηθούν και αυτά τα παραρτήματα των μουσείων στο εξωτερικό, χωρίς βέβαια και οι υπέρμαχοι του νέου καθεστώτος να μπορούν να μας εξηγήσουν πώς αυτό
θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι εάν δεν σας το είπαν, είναι παράληψή τους οι υπέρμαχοι του νέου καθεστώτος. Mm-hmm. Θα έπρεπε να σας πούν, ή ίσως σας είπαν και ή το παρέλειψαν ενδεχομένως, ότι για να φύγει ένα οποιοδήποτε αντικείμενο θα πρέπει να αποφασίσει, το επαναλαμβάνω, σας το είπα προηγουμένως, το Υπουργείο Πολιτισμού και να υποβληθεί η πρόταση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Δεν μετακινείται τίποτα τόσο από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όσο και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τόσο εσωτερικά, όσο και προς το εξωτερικό, εάν δεν αποφασίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι, ή όχι. Ναι, δεν ξέρουμε με το νέο καθεστώς. Αυτό θέλουμε τώρα αυτό να διευκρινίσουμε. Αν διαβάσετε το νόμο 5.021 του 2023, θα το δείτε αυτό, ότι οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για δημιουργία παραρτήματος, ας πούμε ότι το Μουσείο Ηρακλείου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να κάνει ένα παράρτημα στο δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της... δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο που είναι λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, ναι. Έτσι. Ή να κάνει ένα παράρτημα, ας πούμε, στη Φεστό, παράδειγμα λέω, έτσι. Ακόμη και αυτό, και δεν μιλώ για το εξωτερικό, μιλώ για το εσωτερικό και δίπλα, ναι, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων. Θα πρέπει να υποβληθεί η πρόταση αιτιολογημένη στο Υπουργείο Παιδείας, και το Υπουργείο Παιδείας, εφόσον την αποδεχθεί, να την υποβάλει προς συζήτηση και έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Το λέει ξεκάθαρα ο νόμος 5.021. Μάλιστα. Είναι ντροπή λοιπόν να λέγονται όλα αυτά, όλες αυτές οι αναλήθειες, για να αμαυρώσουν ένα καθεστώς το οποίο, επαναλαμβάνω, όπως σας το είπα κυρία Ρακετσιανάκη και στην αρχή, ήδη υπάρχει στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Μουσείο Ακροπόλεως, έτσι, το οποίο είναι ένα μουσείο, ένα τεράστιο μουσείο και παγκόσμια εμβέλεια. Έχει φωνιαστεί όμως ότι δεν είναι και ως τρόπος λειτουργίας ο ιδανικός. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτά, κύριε Γρυσπολάκη, γιατί δεν είμαστε αρχαιολόγοι. Ωραία, ούτε δεν πειράζει, να σας πω εγώ την ταπεινή μου γνώμη. Φυσικά. Να σας πω την ταπεινή μου γνώμη, εφόσον με πήρατε. Είχατε την καλοσύνη να μου τηλεφωνήσετε. Να σας πω ότι φυσικά και είναι ιδανικός τρόπος, για τον ακόλουθο λόγο. Έτσι, πρώτα, όλα αυτά τα μουσεία, τα πέντε μουσεία δηλαδή, ακόμη και δεκάδες μουσείων που είναι διάσπαρτα στην Ελλάδα, υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Πολιτισμού, δηλαδή στις διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή στον ίδιο τον Υπουργό. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αποκτούν πέντε μεγάλα μουσεία, τα δικά τους διοικητικά συμβούλια και τους δικούς τους γενικούς διευθυντές, έτσι. Ναι. Τους γενικούς διευθυντές, οι οποίοι πρέπει να είναι αρχαιολόγοι με αυξημένα προσόντα και με διδακτορικό αλλά και με μεγάλη εμπειρία, που θα αποφασίζουν να διαχειρίζονται την περιουσία και να κάνουν προτάσεις στην ουσία προς τον Υπουργό Πολιτισμού και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Έτσι. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει με απλή απόφαση του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου ή ακόμη και του Γενικού Διευθυντού. Ωραία. Τίποτα απολύτως. Ωραία. Θα μπορούσε όλο αυτό που πάει να γίνει, κύριε Γρυσπολάκη, να γίνει με τις παρούσες, με τα πρόσωπα που ήταν μέχρι πρότινος στα μουσεία σε κάποιες θέσεις, και να προσθεθούν και πρόσωπα, εφόσον το Υπουργείο θέλει, να υπάρχει ένας εμπλουτισμός προσώπων για να υπάρξει μια εξωστρέφεια, που προσωπικά αυτό δεν το βρίσκω κακό, για να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν μπορούσε να γίνει τίποτα από όλον αυτόν τον σχεδιασμό με τα πρόσωπα. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι μέχρι και υπάρχει και νέα γενική διευθύντρια. Δηλαδή η διευθύντρια, παραδείγματος χάρη, του μέχρι πρότινος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, δεν θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση της. Κυρία Μανδαλάκη, λέμε το... Κατάλαβα. Έτσι. Και να υπάρξει ένα προεδρείο. Δηλαδή έπρεπε να αλλάξουν όλα τα πρόσωπα μέσα όπου συναντούμε φυσικά εσάς. Σας κατάλαβα, αν θέλετε να σας απαντήσω. Παρακαλώ.
Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Επειδή έχει συζητηθεί το γεγονός ότι εσείς προέρχεστε από έναν χώρο των θετικών επιστημών, όπως και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Ουγκρίνης, υπάρχει ένας επιχειρηματίας, υπάρχει μια καθηγήτρια καθηγητήτων, μια νομική σχολή, επίκουρη καθηγήτρια εγκληματολογίας. Ναι, υπάρχουν τρεις και τρεις από ό,τι αυτό από τώρα λίγο μας προκαλεί έτσι μια απορία, ναι, στα συγκεκριμένη ειδικότητα. Δεν θα ότι υπάρχουν και τρεις αρχαιολόγοι. Υπάρχει η κυρία Παπαδοπούλου, υπάρχει η κυρία Παπαγεωργίου, η κυρία Τζανετάκη. Αλλή μόνο, δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε, κύριε Χρυσπολάκη. Αυτό λέω. Αλλή μόνο. Γιατί δεν τα αναφέρετε αυτά όμως. Όχι, μα λέμε τώρα τους, εγώ θεωρώ ως δεδομένο ότι θα πρέπει σε ένα διοικητικό συμβούλιο ενός μουσείου, το οποίο δεν είναι και ένα μουσείο όποιο και όποιο, να υπάρχουν άνθρωποι. Ναι. Γι' αυτό ανέφερα και το όνομα. Δηλαδή αλλάζει, αλλάζουν σε όλα αυτά τα μουσεία και τα πέντε και, και οι προϊστάμενοι που ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτά τα πρόσωπα ήταν εντελώς ακατάλληλα ή μη αξιοποιήσιμα, αν θέλετε, στο νέο όραμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Βάλατε τελεία, μπορώ να απαντήσω. Ναι, βεβαίως. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Κανείς δεν φεύγει από τη θέση του καταρχάς, έτσι. Κανείς δεν φεύγει από τη θέση του. Διευθυντές και πάλι θα υπάρχουν και θα παραμείνουν. Δεν ξέρω αν έχετε δει το οργανόγραμμα του μουσείου και, όλων, και των πέντε μουσείων. Υπάρχουν οργανογράμματα που λένε ότι υπάρχουν διευθύνσεις, υπάρχουν διευθυντές. Mm-hmm. Όλοι παραμένουν στη θέση τους εφόσον δεν επιθυμούν. Εάν επιθυμούν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη υπηρεσία. Εάν θέλουν όμως μπορούν κάλλιστα να παραμείνουν, να παραμείνουν στις θέσεις τους. Και βεβαίως εδώ είναι η διαφορά, ότι έρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο να διοικήσει και όχι να αποφασίσει για τα αρχαία, αλλά να αποφασίσει βάσει των προτάσεων που θα γίνονται από την Γενική Διευθύντρια, η οποία είναι αρχαιολόγος με μεγάλη εμπειρία όπως γνωρίζετε, έτσι, και από τις διευθύνσεις του μουσείου, έτσι. Ξέρετε, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση πολύ απλή. Να σας κάνω μια ερώτηση, με επιτρέπετε. Επειδή σας άκουσα αρκετά, να κάνω μια ερώτηση εγώ. Ξέρει κανένας ποιος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης ή του Μουσείου Ακροπόλεως αυτή τη στιγμή ή του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ή του Μουσείου Μπενάκη? Κανένας δεν ξέρει, έτσι. Γιατί, διότι αυτοί οι άνθρωποι απλώς προσφέρουν τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους σε διοίκηση και εξυπηρετούν τους στόχους του μουσείου, οι οποίοι στόχοι του μουσείου προσδιορίζονται και καθορίζονται από τους αρχαιολόγους και από τους συντηρητές. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν δεν θα υπήρχε ζήτημα να παραμείνουν αυτοί που ήταν μέχρι σήμερα. Τι ήταν αυτοί, δεν υπήρχε διοικητικό συμβούλιο μέχρι τώρα. Ναι, όχι, δεν υπήρχε διοικητικό συμβούλιο. Υπήρχαν, δηλαδή από ό,τι είδαμε, νομίζω σε κανένα μουσείο δεν κρατήθηκαν οι προϊστάμενοι που υπήρχαν. Ακούστε, ποιοι προϊστάμενοι, κανένας δεν μετακινήθηκε, κυρία μου. Κανένας δεν έχει μετακινηθεί. Θα λειτουργούν δηλαδή ως προϊστάμενοι. Οι διευθύνσεις, να επαναλάβω. Αν δείτε το οργανόγραμμα κάθε των πέντε μουσείων, τα οργανογράμματα των πέντε μουσείων, όπως και του Μουσείου Ακροπόλεως. Εμείς κοιτάμε τώρα τους φορείς που έχουν τα πρόσωπα που θα έχουν την εξουσία, κύριε Χρυσπολάκη. Ανακοινώθηκαν 7 άτομα. Κοιτάξτε, αν θέλετε να. Εντάξει, να σας δίνω απαντήσεις, θα μου δίνετε και το χρόνο. Ωραία, σας ακούω. Ευχαριστώ. Κανένας δεν μετακινείται. Μάλιστα. Έτσι. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων παραμένουν στις θέσεις τους και είναι προϊστάμενοι διευθύνσεων. Έτσι. Προϊστάμενοι διευθύνσεων. Κανένας δεν μετακινείται και δεν φεύγει. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων όμως είναι υπάλληλοι, μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι. Όπως σε ένα πανεπιστήμιο, το ξέρετε, κυρία Βαρκετσιανάκη, ότι και τα 24 πανεπιστήμια της χώρας είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Όλοι οι υπάλληλοι. Κάθε φορά που γίνονται πριτανικές εκλογές, για παράδειγμα, οι υπάλληλοι, οι διευθυντές, οι γενικοί διευθυντές παραμένουν στις θέσεις τους. Κανείς δεν μετακινείται. Απλούστα γίνεται εκλογή νέας διοίκησης.
Έτσι και εδώ για 3 χρόνια θα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα διοικεί, δηλαδή θα διαχειρίζεται και μόνο θα διαχειρίζεται και θα παίρνει αποφάσεις βάσει των προτάσεων που θα γίνονται από τις διευθύνσεις και από τη Γενική Διευθύντρια. Αυτό είναι όλο. Μάλιστα. Και ολοκληρώνοντας έτσι, φεύγει και ο χρόνος πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι. Ναι. Μπαίνετε έχοντας κι εσείς κάποια σχέδια στο μυαλό σας, έχετε μια εμπειρία μεγάλη. Θα θέλατε να μοιραστείτε έτσι μαζί μας, είναι αρχή φυσικά, το δικό σας το όραμα για αυτό το μουσείο, που είναι αυτό ένα μοναδικό μουσείο. Έχω πει και σε άλλους συναδέλφους σας που μου τηλεφώνησαν, ναι, ότι αυτό το κάνω στο πλαίσιο του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και θα ακούσω τους υπόλοιπους, θα ακούσω τη Γενική Διευθύντρια, θα καλέσω τους διευθυντές να συζητήσω μαζί τους, έτσι, τους υπάρχοντες διευθυντές, mm-hmm, τους μονίμους υπαλλήλους δηλαδή του Ιδρύματος, του Μουσείου Ηρακλείου, και κατόπιν αυτού θα δώσουμε και μια συνέντευξη τύπου, έτσι, mm-hmm, στην οποία θα δεχτούμε ερωτήσεις για να πούμε το όραμά μας. Για το πώς θα προχωρήσει, πώς θα προχωρήσετε, ναι, δηλαδή. Αυτό θα κάνουμε ακριβώς. Μετά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό θα κάνουμε. Έχει αποφασιστεί αυτή... Όχι, θα γίνει όμως πάρα πολύ σύντομα. Εντός των αμέσως επομένων ημερών θα ανακοινωθεί πότε θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση. Ναι. Ανοίγει και έχει ανοίξει και η τουριστική περίοδος. Σαφώς. Και ένα στοίχημα βέβαια για όλα τα μουσεία της χώρας, γιατί διαβάσαμε κάποια στοιχεία σήμερα της Ελστάτ ότι λιγότερος κόσμος επισκέπτηκε τα μουσεία μας, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία το 2022. Βέβαια, διότι για μισός χρόνος, αν θυμάστε, ήταν περίοδος καραντίνας. Το 22. Το 22, πέρυσι, λέω, ναι. Πέρυσι. Ακριβώς. Ο μισός χρόνος ήταν περίοδος καραντίνας. Όπου... πιο χαλαρή, βέβαια. Σωστό, αλλά δεν έπρεπε να έχουμε πανδημία μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο, έτσι. Η πανδημία ήταν μέχρι να έρθουν οι τουρίστες, κύριε Γρισπολάκη. Ναι, σαφώς. Υπάρχουν στοιχήματα λοιπόν πολύ δυνατά. Mm-hmm. Εμείς να ευχηθούμε καλή πορεία. Όπως είπατε, είναι τριετής η δική σας του Προεδρείου, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Και φυσικά θα σας ακούσουμε και ως προς έχει το ενδιαφέρον του, αφού όπως είπατε πρέπει να συζητήσετε, είναι λογικό αυτό με τα στελέχη, ναι, του ναι, μουσείου. Με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους διευθυντές των διευθύνσεων που ήδη υπάρχουν, με τη Γενική Διευθύντρια κλπ. Και να σας πω και το εξής, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι μιλώντας με την Γενική Διευθύντρια, γιατί είχαμε μια συζήτηση ήδη, ναι, θα το ανακοινώσουμε και σε αυτό, ότι τον προγραμματισμό που έχουν ήδη αποφασίσει οι διευθύνσεις του μουσείου, εμείς θα τον σεβαστούμε, έτσι. Και θα κάνουμε το παν για να βοηθήσουμε να υλοποιηθεί. Μάλιστα. Εντάξει? Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον και αυτό, ναι, ναι, ως νέο. Ως νέο. Ναι, ναι. Κύριε Γρισπολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επαφή. Ελπίζουμε να έχουμε μια συχνή. Ναι, θα το επιδιώξω και εγώ, επιδιώξω το και εσείς, είμαι στη διάθεσή σας πάντα. Συνεργασία, πάντα, ναι, ό,τι γίνεται είναι καλοπροαίρετο και με γνώμονα έτσι ένα θησαυρό που έχουμε πραγματικά, το μουσείο μας. Και ό,τι εμπερικλεί. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πρόταση. Ναι, και εγώ ευχαριστώ και να κλείσω, αν θέλετε, με το εξής. Χάρηκα πολύ και σας συγχαίρω για τις δύσκολες ερωτήσεις τις οποίες με ρωτήσατε. Το χάρηκα. Νομίζω ότι κάποιες, έτσι, ναι, είπαμε, σε ένα καλό κλίμα να γίνονται κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν νέα. Αυτό το θέλω και εγώ. Είστε προετοιμασμένος, κύριε Γρισπολάκη. Αυτό λέω, είμαι προετοιμασμένος για τα δύσκολα. Ακριβώς. Έχει προηγηθεί έτσι ένα κλίμα που ήταν έντονο. Ασφαλώς. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε εδώ να συζητάμε διαφορετικά. Όχι. Ήδη είμαι βέβαιος πως γνωρίζετε ότι και η πριγανία μου δεν ήταν ανέφελη, έτσι. Δεν ήταν. Διότι κοίταξε να σπάσω αυγά. Αυτό είναι το θέμα. Αλήθεια. Μπορεί κάποιος να είναι ευχάριστος, αλλά προτίμησα και πάντα προτιμώ να είμαι χρήσιμος αντί για ευχάριστος.
Ναι, πάντα υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά, οι θέσεις και οι σχολιασμοί. Αυτά έχετε μάθει, κύριε Γρυσπολάκη, ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για αυτή την επαφή. Καλή συνέχεια να σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Να είστε καλά.